Και κάπου εδώ ήρθε η στιγμή να πω ότι μάλλον έχει σκάσει η φουσκίτσα Wind Media. Είναι δυσάρτητο το γεγονό για του περισσότερου προφανώ από εσά. Για όλου εσά που ο δείκτη απληστία σα βαρούσε κόκκινα τώρα τελευταία, γιατί θέλατε το πακέτο των 200 ευρώ να το κάνετε 600, των 600 να το κάνετε 1200 κτλ. Δεν θυμάμαι και τα πακέτα. Τέλο πάντων. Τώρα, τι κάνουμε, θα αναλύσω αυτό το βίντεο σε κάποιο κομμάτια, μπείτε σε όποιο σα ενδιαφέρει. Εσεί που ήρθατε από τη Wind Media χαμένη, λυπάμαι πραγματικά που μπορεί να μην είδατε το προηγούμενο βίντεο μου που έλεγα ότι είναι απάτη και πυραμίδα. Ε, οπότε θα σα πω εσά κάτι, όχι για να σα παρηγορήσω, απλά να σα πω εντάξει, μην τρελαίνεστε που χάσετε τα χρήματά σα. Υπάρχουν και χειρότερα να χάσετε την υγεία σα. Και ξεκινάμε λίγο την ανάλυση μου. Λοιπόν, πάμε πρώτα να δούμε τα σχόλιά σα στο προηγούμενο μου βίντεο. Εσείς γιατί εσεί, όσο τη στιγμή που μιλάμε αυτή, ε, κατεβαίνουν τα σχόλια τώρα, τα διαγράφουν, παίρνετε μασάτε λόγια εσεί από τη Witch Media. Εγώ θα ήθελα να μπω στη θέση μερικών εδώ πέρα στι αίρε προσωπικά που έχουν ολόκληρο ταξί. Είδα ένα άσπρο κιόλα σήμερα, δεύτερο ταξί που βλέπω που έχει τη διαφήμιση τη Wind Media στα πλάγια. Έχω και ένα κίτρινο. Πινακίδη δεν δίνω εννοείται, γιατί δεν θέλω να του εκθέσω του ανθρώπου. Εδώ είναι το Ιντερνετ και σε αντίθεση με το Power of Internet, έναν τύπα, έναν τυπά που άρχισε να τα αναλύει όλο και έχει όλα τα προσωπικά κινητά Ελλήνων, ξέρω εγώ, που μπήκανε σε αυτό και τα λοιπά. Και κανονικά πρέπει να φάει μια μήνυση από τον καθένα ξεχωριστά για να, του, θυμάται. Τέλο πάντων, πάμε να σα δείξουμε γιατί μην Wind τα προηγούμενα σχόλια που είχα στο κανάλι μου. Θέλω να κρατήσω τα κορυφαία όμω. Πρώτα απ' όλα, α πιω λίγο νεράκι από τον Νίκελ Καλαμάκι μου και α μείνω στη φτώχεια μου. Αλλά έχω Νίκελ Καλαμάκι, κυρία Μαρία Κάπα, αν θυμάμαι καλά, κάτσα να δω. Φίλε, η Win Media ήδη πιστόλιασε πάντω. Παιδιά, όλοι στην DF τώρα. Η DF τι είναι, κάμια άλλη πυραμίδα. Devil Fruit, ξέρω εγώ. Δεν είδα και One Piece σήμερα εξαιτία σα. Βασικά, χθε ήταν το One Piece που βγήκε. Οπότε, όχι εξαιτία τη δουλειά μου που θα μείνω πάντα με το βασικό μισθό, όπω λέγατε κάποιοι. Top comments, πάμε. Πού είναι ο Data, το διάγραψε στο σχόλιο. Πού είναι ο Data που έχει 41 likes στο σχόλιο του. Νάτο, Νάτο, Νάτο. Ο κυραυνό άσπρο. Ό,τι θέλει, λέει, το παλκάρι. Σίγουρα έχει η λήξη, ναι. Σίγουρα θα έχει που θα χάσουν και λεφτά. Αλλά έχει που έβγαλαν και μερικέ χιλιάδε και συνεχίζουν να βγάζουν και θα μείνουν με ένα πολύ όμορφο κέρδο. Ναι, φίλε μου, με ένα πολύ όμορφο κέρδο ει βάρο άλλων. Εσύ γι' αυτό, παιδιά, προσέχετε που τον βάζετε στην πυραμίδα. Και πάντα, άμα είναι να βάλετε κάποιο, πείτε του. Όσα θα έπαιζε το τζόγο, παίξε. Όχι όσα είναι το νίκιο σου και το σπίτι σου και η οικογένειά σου. Χρόνια σου πολλά, καταρχά. Κάνει κάποια λάθη, κάνει απόσβεση 23-25 μέρε maximum, ναι εντάξει. Προφανώ τώρα 23 μέρε, αν βάλει το τελευταίο πακέτο, 25 άμα βάλει το πιο απλό. Πού είναι η απόσβεση που θα κάνει κάποιο που μπήκε χθε. Για πε μου. Από εκεί και πέρα τα πάντα μπαίνουν τσέπη. Για πε, πώ θα μπουν τσέπη τώρα κάποιον που μπήκε 15 μέρε μέσα και δεν έχει βγάλει ούτε αυτά που βάλε πίσω. Λοιπόν, όσο ρίσκο έχει να κλείσει μια τράπεζα, άλλο τόσο έχει να κλείσει WinMedia. Εγώ δεν βλέπω πάντω να κλείνουν οι τράπεζε. Βλέπω κάποια ηλίθια ανταλλακτήρια όπω αυτό στην Τουρκία που είχε τη μεγαλύτερη κλοπή κρύπτο και βρέθηκαν τα λεφτά στο Ντουμπάι κτλ. Μετά από 14 μήνε, γιατί ο κυκλοφορούσε στην Κωνσταντινούπολη με λαμπορκίνη και τον έπιασα μετά από 14 μήνε. Φαντάσου τώρα κάποιο που φωνάζει κραχτά. Έχω λαμπορκίνη, τι δουλειά κάνει. Κάνω like και με πληρώνω 2,50. Να σα ενημερώσω όλου τα like, παιδιά. Δεν θέλω να προωθήσω σελίδα, αλλά πάνε περίπου 3,5 ευρώ τα 10.000 στο TikTok και... 2,52 τα 500, 2 ευρώ και 50 λεπτά τα 500, ξαναλέω, 2,5 ευρώ, 500 likes, όχι ένα likes που θα κάνεις εσύ που έχεις το τελευταίο πακέτο. Τέλο πάντων, επειδή κάποιοι είπαν ότι είμαι και ήρωνας και ηρωνεύομαι, δεν ηρωνεύομαι εσένα φίλε μου που έχασες λεφτά από την Wind Media, ηρωνεύομαι. Αυτού που έβγαλαν ει βάρο λεφτά από την Wikimedia, που σε έβαλαν μέσα στην πυραμίδα και τώρα δεν θα σου δώσουν φράγκο πίσω και θα πούνε εσύ έχασε φίλε, εγώ κέρδισα. Τα δικά σου λεφτά. Οπότε, Τώρα, τι έχω να πω γι' αυτό. Λέει, σε το, τι, τι άλλο. Το να βάλει 1000, ευρώ, να τα βγάλει ένα μήνα 1200 χωρί να έχει κάνει κάτι, δεν σε νοιάζει. Έβγαλε κέρδο χωρί κόστο. Κάτσε, ρε φίλε, τα χίλια ευρώ που έβαλες δεν δηλαδή είναι κόστο. Τα γέννησε. Αυγά είναι. Λοιπόν, κάτσε να δούμε κι άλλα λίγα σχόλια. Καλησπέρα. Να έφερε affiliate marketing. Έχει μπει ποτέ στο site του booking. Έχει παρατηρήσει ότι κλείνει ένα δωμάτιο ή όταν πα να κλείσει ένα δωμάτιο που σου παρουσιάζει να νοικιάσει και ένα αυτοκίνητο, πακέτο κλπ. Αυτό είναι affiliate marketing. Αυτό δεν είναι πόντζι. Μάθε λιγάκι και μετά ξαναβγεί από το κλουβάκι σου να τα πει σωστά. Πρώτα απ' όλα, το κλουβάκι μου το έχω για να μεταφέρω ρίζια. Όποτε θέλω βγαίνω, όποτε θέλω μπαίνω. Δεν ξέρω γιατί λε τώρα. Εκτό να με υπονοεί ότι εσύ ελεύθερο πουλί και εμεί είμαστε στο κλουβί μα ακόμα. Δεύτερον, δεν, δεν είπα ότι όλα τα affiliate marketing. Είναι τραγικά και χάνει λεφτά. Απλά είπα ότι τα συγκεκριμένα αυτά που ανέφερα στα βίντεο μου, δηλαδή OGI και Wind Media και αυτά εδώ πέρα, είναι απάτη. Δεν ασχολούμαι με booking γιατί δεν έχω τόσο πολλά λεφτά για πέταμα στο να πηγαίνω ταξίδια, γιατί το θεωρώ πέταμα. Κάποιοι του βλέπουν επένδυση στην εμπειρία, εν πάση περιπτώσει. Οπότε, πάμε στο διατάφτα. Δεν με ενδιαφέρει για το affiliate marketing. Εγώ είπα προσωπικά για την πυραμίδα Wind Media. Τώρα. Άμα νιώθετε όμορφα εσεί που έχετε 9 και 10 χιλιάρικα το μήνα και τα έχετε πάρει από του συναδέλφου σα, ε, δεν θα θέλω να σα βγουν σε φάρμακα. Όχι, σε καλή μεριά. Μακάρι να μην τα φάτε σε υλικά αγαθά τουλάχιστον. Να τα επενδύσετε και αλλού για να ανεβεί ο πλούτο σα. Τουλάχιστον μετά που θα είστε όντω πλούσιοι και θα φάτε τι μηνύσει, να έχετε να τα πληρώνετε. Αλλά τονίζω πω δεν ξέρω αν είναι απάτη ή όχι, αλλά άσε αυτό. Ποιο θα πάει στα σοβαρά έναν που μέσα σε 5 ώρε στο YouTube έχει ανεβάσει 5 βίντεο που κράζει τα πάντα. Αυτοί όλα αγκαλίτσα ήρθαν από την Wind μαζί, ήρθαν από το Telegram Group όλοι και που ήταν και λένε. Καθένα στη μαλακιούλα ότι είναι όλοι μαζί έτσι. Το κανάλι υπάρχει από το 2015, φίλε μου, και μάλιστα την παρέλαση μια μέρα μετά την παρέλαση το έφτιαξα. Και 12 χρόνια με την πάντα πίστεψε με ανοίγουμε την παρέλαση εδώ πέρα στι αίρε. Οπότε Μπορεί να με ξέρει και από εκεί αν είσαι και το γράφει. Γιατί είδα και έναν από εδώ πέρα κοντά από τα Λιμπέκιο. Δηλαδή, αν παίρνει 44 την ημέρα, λέει και χίλια ρίσκο, θα το πάρει πίσω όπω λε σε δύο μήνε. Αλήθεια, έκλαψε ένα καλαφίλι μου με υγεία πάντα. Λοιπόν, ήταν quick maths όπω είπα. Quick maths, το μήμα μου το ξέρει. Μου φαίνεται πρέπει να αρχίσω να κάνω βιντάκια με memes. Γιατί από εδώ και πέρα όλα τα παίρνετε στα σοβαρά. Και είναι το ίντερνετ φιλίνη η γνώμη μου αυτό που ακούτε. Άμα δεν γουστάρετε, πηγαίνετε από το βιντάκι, αφήστε το dislike σα. Και αυτό με βοηθάει πραγματικά να βελτιώσω το content μου. Αυτό. Λέτε να το σκάσανε με τα λεφτά. Ναι, σκάσανε ένα μπάφο στην υγειά σου, φίλε. Μάλλον ει βάρο σου, άμα, δεν, άμα λεφτά από αυτό. Οπότε, πάμε σε ένα τελευταίο ερώτημα. Εσύ που έχασε λεφτά, φίλε μου, ήρθε η ώρα να σου πω και εγώ μια προσωπική εμπειρία. Χάσαμε λεφτά από οριζόμιλου στη χαλάστρα από του Αφή Κανάκα. Αυτοί οι τύποι Χθε είχαμε δικαστήριο την Τετάρτη προχθέ, λέγοντα την περασμένη εβδομάδα, που πήραν τρει φορέ αναβολή τα τελευταία τρία χρόνια και τώρα. Είχε γαστρεντερίτιδα και έφυγε, του πουνούσε η κυλίτσα ενώ πριν δύο ώρε ήταν στο δικαστήριο απ' έξω. Και αυτό ο άνθρωπο χρωστάει σε εμά προσωπικά από 72 μέχρι 80.000 ευρώ, άμα βάλει και τα χαμένα για τα ρίζια που μα έδωσε κτλ. Πώ ξεκίνησε η πυραμίδα του συγκεκριμένου, δύο χρόνια κέρδιζε την εμπιστοσύνη μα. Πλήρωνε ένα-δύο λεπτά παραπάνω από την normal τιμή, που για μα είναι κάποια χιλιάδε ευρώ αυτά, γιατί δίνουμε πολλά ρίζια. Και δύο λεπτά στον τόνο, παιδιά, είναι στου 400 τόνου, είναι 4 χιλιάρικα, πούμε. Και όντω πλήρωνε τόσα παραπάνω τον πρώτο χρόνο, τον δεύτερο χρόνο. Και τι έγινε όμω, πώ έκανε ξέπλυμα χρήματο ο συγκεκριμένο. Μια μέρα αποφασίζει να μας πει Αντί για 25 λεπτά το ρύζι, 29, 4 λεπτά πάνω. Απλά θα αργήσει η επιταγή. Ε, εκεί ήταν που ξεκίνησε η, μα... η μαγεία της τράπεζας και του ελληνικού συστήματος. Σου παίρνει μια επιταγή, στη δίνει ακάλυπτη τρεις μήνες, του ζητάς καινούρια, σου δίνει μια καινούρια τριμηνέα, ακάλυπτη. Οπότε έχεις φάει μια εξαμηνήτικη επιταγή. Απλήρωτη, λέει σε 8 μήνε θα μπουν τα λεφτά, σε 10, σε 12. Σε 14 μήνε, παιδιά, είχε κάνει μπάζα κοντά στα 17 εκατομμύρια ευρώ και ει βάρο 3.000 οικογενειών περίπου. Οικογενειών αγροτών εννοώ έτσι. Και τα λεφτά τα έκανε καλωδίωση σε Ρουμανίε, σε offshore εταιρείε και είχε γενικά σε 17 τράπεζε χρήματα τα οποία μπήκαν σε πληθυσικά, ξαδέρφια πρώτα, δεύτερα, τρίτα, τέταρτα. Και άντε, άντε να τα βρει. Τώρα, τι γίνεται. Η εταιρεία του ήταν εταιρεία περιορισμένη ευθύνη που σημαίνει ότι εμεί θα πάρουμε τα παπάρια μα γιατί κατά 50% του άνοιγε η επιχείρηση. Οπότε, απλά σε κάποια φάση ήρθε στο δικαστήριο την πρώτη χρονιά και έλεγε: Θα σα τα δώσω. Τη δεύτερη χρονιά έλεγε δεν έχω να σας τα δώσω, δήλωσε πτώχευση ας πούμε. Οπότε με, τη, με την ελληνική δικαιοσύνη ένας άνθρωπος που έχει κλέψει 17 εκατομμύρια είναι κομπλέ γιατί δεν χρωστάει στο κράτος, έχει δηλώσει πτώχευση και ήταν 50% η επιχείρηση ήταν δημόσια, ήταν του κράτους ήδη, οπότε δεν γίνεται το κράτος να χρωστάει σε σένα ρε φίλε, αν δεν είσαι συνταξιούχος και δεν τα πάρει. Οπότε κάπως έτσι χάσαμε 80.000 ευρώ και εδώ είμαστε ακόμα, 7 χρόνια μετά, αυτή την τρύπα ακόμα την καλύπτουμε και όλοι οι έξυπνοι αγρότες την πατάνε και οι η... Και οι άπλιστοι αγρότε και οι έξυπνοι αγρότε την πατάνε. Μόνο οι μικροί δεν την πατάνε γιατί 200 ευρώ να χάσει δεν είναι τίποτα και 300. Να πα σε έναν τόνο καλαμπόκι, α πούμε, για 210 ευρώ. 21 λεπτά, άμα είχε τότε, δεν θυμάμαι και πόσο πάει. Από εκεί και πέρα, για σένα τώρα που θέλει να παρηγορηθεί, φίλε μου, θέλω να σου πω κάτι. Δεν θα σου πρότεινα να πα σε άλλη πυραμίδα, να επενδύσει τα λεφτά σου και να πάρει Πίσω ενδεχομένω κάποια από μια καινούργια πυραμίδα, επειδή μπήκε φρέσκο μέσα και ξέρει πώ λειτουργεί το πράγμα. Καλό θα ήταν όμω να πα σε έναν οικονομικό σύμβουλο, γιατί εγώ είμαι απλά ένα τύπο στο YouTube, ένα ένας τύπο στο ίντερνετ. Οπότε αυτή είναι η γνώμη μου. Ότι καλύτερα να ακούσει έναν οικονομικό σύμβουλο να σου πει τι να κάνει. Από την άλλη, μπορεί να κάνει και το πιο τρελό. Άμα εξτρακτέρ air, αλυσιδίτσα, κλέβει ένα ATM. Δεν ξεκινάμε καλά, ε. Δεν σ' άρεσε να κλέβει το ATM. Να κλέβει ει βάρο των άλλων όμω την πυραμίδα μπορεί να σου άρεσε. Τώρα όμω θα το παραδεχτείτε ότι χάσετε λεφτά. Ελπίζω να μην κλείσανε σπίτια. Άμα είστε σε κάποια άλλη πυραμίδα και δεν πληρώνει, θα ήθελα να μου αφήσετε ένα σχόλιο εδώ κάτω. Να δούμε τι γίνεται με τι πυραμίδε στην Ελλάδα. Γιατί τα στατιστικά δείχνουν ότι κλείνουν μετά από 3-4 μήνε όλε οι πυραμίδε. Όλε. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Και κάτι τελευταίο, ένα ιστερόγραφο. Εσεί που χάσετε τα λεφτά σα, πώ θα τα βρείτε πίσω. Αν είναι για πάνω από 3.000 ευρώ, αξίζει τον κόπο να κάνετε μήνυση στον από πάνω σα, αυτόν που σα έβαλε. Ώστε και εκείνο μετά να κάνει μια μήνυση στον από πάνω του. Και κάποια στιγμή όλα αυτά θα φτάσει στο κορυφαίο πορτοφόλι. Αλλά προφανώ αυτό που θα έχει το κορυφαίο πορτοφόλι ήδη θα το έχει μοιράσει σε 100 μεριέ. Οπότε, καλή τύχη σε αυτό. Όσοι χάσετε πάνω από 3.000 και κάνετε προσωπική μήνυση κατά αυτού που σας έβαλε μέσα σε αυτό το πόντζι εσείς τις γνώσεις σας άμα μπήκατε στη φούσκα βέβαια θα τη χάσετε τη μάχη αλλά αξίζει να ρωτήσετε και δικηγόρο γι' αυτό. Αυτή είναι η γνώμη μου και τα λέμε στο επόμενο βίντεο